Ζητήματα πρόληψης στις γυναίκες βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα τόσο της περιφέρειας Κρήτης όσο και του Δήμου Ηρακλείου. Με κεντρικό σύνθημα «Είναι στο χέρι μου», η κινητή μονάδα μαστογράφου της περιφέρειας Κρήτης βρίσκεται στο Ρέθυμνο, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθεί στα Χανιά, στη Γάβδο, στο Καστελόριζο και σε άλλες περιοχές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο διενεργούνται 4.000 μαστογραφίες. Η κινητή μονάδα μαστογράφου, μέσω του προγράμματος «Είναι στο χέρι μου», διατρέχει όλο το νησί από άκρη ως άκρη, κάνοντας μαστογραφία και προσφέροντας πρόληψη στις γυναίκες του νησιού. Προσπαθώντας να αλλάξει τις πεποιθήσεις για την πρόληψη, κάτι που νομίζω ότι το πετυχαίνουμε τελικά, μιας και τα αιτήματα για τις επισκέψεις των μονάδων είναι πάρα πολλά πια. Δεκάδες χιλιάδες μαστογραφίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε ότι κάνουμε περισσότερες από 20 μαστογραφίες κάθε μέρα και δεν σταματάμε ποτέ. Δώρο ζωής για τις γυναίκες στην Ενδοχώρα αποτελεί και το πρόγραμμα δωρεάν εξέτασης για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου που ξεκίνησε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου. Στα πλαίσια των δράσεων της κοινωνικής μέρημνας οργανώνουμε τεστ ΠΑΠ σε όλα τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου. Πρώτος σταθμός για το δωρεάν τεστ ΠΑΠ ήταν οι Άνω Ασίτες, δράση που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα και τον πολιτιστικό σύλλογο, με τη συμμετοχή γυναικών να κρίνεται ικανοποιητική. Το επόμενο χρονικό διάστημα η κινητή μονάδα θα βρεθεί στο Πενταμόδι όπως και σε άλλα χωριά, με την προληπτική εξέταση να πραγματοποιείται από μέα του Δήμου Ηρακλείου. Αν χρειαστεί θα επεκταθούμε, αν και η πρόσβαση στις γυναίκες στην πόλη είναι πολύ πιο εύκολη, θα επεκταθούμε και εκεί. Είναι μια κινητή μονάδα ουσιαστικά που εκμεταλλεύεται τους χώρους που έχουμε σε κάθε χωριό και εκεί μέσα γίνεται, αλλά πρέπει να πάει και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Πρόκειται για μια σημαντική εξέταση για τις γυναίκες, η οποία μπορεί να αποβεί σωτήρια για τη ζωή τους. Ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, μετά τον καρκίνο των οθικών, είναι ο δεύτερος πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος στις γυναίκες. Η θνητότητα του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας είναι πάρα πολύ ψηλή και τα περιστατικά που διαγνώσκονται καθημερινά, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στην Κρήτη, είναι δυστυχώς πάρα πολλά. Το τεστ Παπανικολάου είναι μια εξέταση η οποία είναι σωτήρια για τις γυναίκες αυτές, γιατί βάζει έγκαιρη διάγνωση. Με στόχο την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου, ξεκινά συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με το Κοινωνικό Ιατρείο του Νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού. Μια φορά κάθε δύο μήνες, κλιμάκιο γιατρών και νοσηλευτών θα επισκέπτονται από ένα χωριό. Το κλιμάκιο θα περιλαμβάνει 10 ειδικότητες γιατρών. Όπως είναι παθολόγοι, καρδιολόγοι, αλλά και λίγο πιο εξειδικευμένες ειδικότητες όπως είναι οι αγιολόγοι και οι παθολόγοι. Είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη αυτή η κοινωνική ομάδα του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού και δεν μπορούσαμε, προφανώς αποδεχτήκαμε όλη αυτή την πρόκληση έτσι, για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στους δημότες μας.